Πάμε στη ζωντανή μας σύνδεση και να καλησπερίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαευθυμίου, τον γραμματέα επιχειρηματικότητας στο κίνημα αλλαγής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και τρικαλινός να πω φυσικά, είστε από τα Τρίκαλα. Στις τελευταίες εκλογές είχατε κατέβει υποψήφιος βουλευτής και είχατε καταλάβει την πρώτη θέση σε αριθμό ψήφων για τους τηλεθεατές μας που ίσως δεν γνωρίζουν. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το τελευταίο βίντεο που είδαμε με τη δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη όσον αφορά τους αγρότες. Είστε κι εσείς από μια περιοχή που έχει πάρα πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με την γεωργία και γενικότερα με την κτηνοτροφία. Έχουμε κάποια προβλήματα αυτή την περίοδο. Οι αγρότες έχουν βγει στους δρόμους. Θα ήθελα το σχόλιο σας όσον αφορά αυτά που δίνει η κυβέρνηση στους αγρότες με τις επιδοτήσεις και το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά στην ενέργεια που επηρεάζει και αυτούς πάρα πολύ. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει, υπήρχε ανέκαθεν για να είμαστε ειλικρινείς. Απλά τον τελευταίο καιρό είναι πάρα πολύ έντονο εξαιτίας των τρομερών ανακοινήσεων τόσο στο κομμάτι της ενέργειας, όσο και στα υλικά τα οποία χρειάζεται ένας γεωργός προκειμένου να καλλιεργήσει την γεωργική του εκμετάλλευση. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, η εκτείναξη των τιμών είναι σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Ένα τσουβάλι λίπασμα που πέρυσι τέτοια εποχή κόστιζε από 17-18 άντε 20 ευρώ. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για ένα κόστος της τάξης των 45 και των 50 ευρώ. Το κόστος της ενέργειας που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει ο γεωργός προκειμένου να καλλιεργήσει το χωράφι του, είτε αυτό λέγεται πετρέλαιο, είτε λέγεται να πληρώσει το ρεύμα για το πότισμα, είναι διπλάσιο και τριπλάσιο. Καταλαβαίνετε ότι πλέον τα περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά, δεν υπάρχουν ουσιαστικά περιθώρια και πρέπει κάτι να γίνει άμεσα. Το να κάνουμε κάποια αποσπασματικά μέτρα δίνοντας κάποιες ενισχύσεις είναι στο επίπεδο της ασπιρίνης. Για να σας υπενθυμίσω, γιατί όταν έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος και του φυσικού αερίου στο σπίτι μας, δεν μας ρωτάνε τι έχουμε ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές. Είναι για όλους κοινό. Στην έκθεση Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα πακέτο στήριξης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ. Και τότε πανηγύρισαν. Οι μελέτες οι οποίες υπήρχαν εκείνη την περίοδο, με τα τότε δεδομένα, τα οποία έχουν αλλάξει αυτή τη στιγμή δυστυχώς επί το χείρο, μιλούσαν για μια επιβάρυνση μηνιαίως της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίου. Άρα καταλαβαίνετε τα τότε 150 εκατομμύρια ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Αυτό που αντιλήφθη η κυβέρνηση και έγιναν τα 150 έγιναν 300 και τα Χριστούγεννα έγιναν 500. Σήμερα ο συντοπίτης μου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, εξήγηλε ένα καινούριο πακέτο. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Θέλω να πω ότι λειτουργούμε όπως λειτουργήσαμε δυστυχώς και στην περίπτωση της αντιμετώπισης της πανδημίας. Λειτουργήσαμε λοιπόν με το δόγμα του βλέποντας και κάνοντας. Δεν είναι έτσι. Θα πρέπει όλη αυτή η κατάσταση και η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, η οποία από η υγειονομική έγινε αυτή τη στιγμή η οικονομική και θα γίνει κοινωνική, πιστέψτε με, είναι μπροστά μας αυτό το πράγμα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ένα πακέτο μέτρων το οποίο έχουν τουλάχιστον ένα μεσομακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Και έχουν και μία, αν μου επιτρέπετε η έκθεση, και μία σοβαρότητα. Το να δίνουμε λοιπόν κάποια χρήματα από το ελικόπτερο δεν βοηθάει κανέναν. Θα δείτε ότι τον Μάρτιο θα βρεθούμε μπροστά στο εξής δεδομένο. Και το λέω γιατί είμαστε μια ανοιγός γεωργική περιοχή. Θα βρεθούμε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου θα υπάρχουν πολύ λιγότερα στρέμματα τα οποία θα καλλιεργούνται και αυτά, πιστέψτε με, θα καλλιεργούνται ατελώς. Τι θέλω να πω, ότι ούτε τα λιπάσματα τα οποία πρέπει να πέσουν θα πέσουν, ούτε οι ψεκασμοί που πρέπει να γίνουν θα γίνουν. Για ποιο λόγο? Γιατί το κόστος θα είναι δυσβάσταχτο και δεν θα μπορεί κανείς να το μετακυλήσει στο τελικό προϊόν. Πιστεύετε ότι υπάρχει λύση, κύριε Παπαευθυμίου, δηλαδή η μείωση του ΦΠΑ ίσως, ενδεχομένως, μπορεί να αντέξει ωστόσο η χώρα μας μια τέτοια μείωση αυτή τη στιγμή, γιατί μείωση σημαίνει και μείωση στα έσοδα, έτσι? Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε προσωπικό επίπεδο, αν με ρωτάτε, δεν είμαι εδώ για να κάνω πληστηριασμό υποσχέσεων, δώστε 10%, όχι δώστε 20%. Μιλάμε ρεαλιστικά. Είναι συζήτηση που κάνουμε όλοι μεταξύ μας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τα πάντα έχουν να κάνουν με το λεγόμενο δημοσιονομικό αποτύπωμα. Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά? Ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό, το κράτος,
το οποίο θα πρέπει να αντέξει τις όποιες επιβαρύνσεις. Έτσι. Από εκεί ξεκινάμε. Ότι λοιπόν θα πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο μπορεί το κράτος να το προσφέρει και να το πληρώσει. Τι μπορεί να κάνει. Η μείωση ΦΠΑ που είπατε πάρα πολύ σωστά είναι ένα πολύ σωστό μέτρο. Αλλά είναι μια πραγματική μείωση ΦΠΑ. Γιατί αν θέλετε να το δούμε και ρεαλιστικά και οικονομικά, εάν δεν μειωθεί ο ΦΠΑ και παραμείνει ως έχει, δύο τινά μπορεί να συμβούν. Ή να μην εισπραχθεί ποτέ, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να τον πληρώσουν, ή να μην γίνουν οι αντίστοιχες συναλλαγές προκειμένου να υφίσταται προϊόν ΦΠΑ, να υφίσταται δηλαδή φορολογικό προϊόν. Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση στην οποία κακά τα ψέματα θα πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Και εμείς ως αντιπολίτευση και η κυβέρνηση που αφήνει έχει το μαχαίρι και το πεπόνι να δει με στοχευμένα μέτρα πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το οποίο έρχεται. Γιατί θα πρέπει να σας υπενθυμίσω επίσης ότι τον Ιανουάριο έκανε την επανεμφάνισή του μετά από 20 περίπου χρόνια ο πληθωρισμός. Δεν υπήρχε πληθωρισμός στην Ελλάδα. Έτσι, και έχουμε 5,5%. Και έχει δομικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι έχει δομικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι μια τυχαία αύξηση που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των τιμών του καυσίμων ή σε κάτι άλλο. Έχει χαρακτηριστικά τα οποία θα μας ακολουθούν. Και θα μας ακολουθούν τουλάχιστον για όλο το χρονιά. Άρα, όλα αυτά που λένε ότι είναι κάτι το οποίο θα τελειώσει άμεσα και κάνετε λίγο υπομονή, δεν ισχύουν. Δεν υπάρχει αυτό. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό. Ούτε άμεσα θα τελειώσει, γιατί κακά τα ψέματα είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι μόνο ελληνικά. Ναι. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο όμως η κάθε χώρα έχει κληθεί να το διαχειριστεί με διαφορετικό τρόπο. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε και εμείς πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Πρώτον, προστατεύοντας την εγχώρια παραγωγή και τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Και δεύτερον, μη επιβαρύνοντας υπερβολικά τα δημοσιονομικά μας. Θα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Αυτή τη στιγμή όμως δεν γίνεται τίποτα από τα δύο. Δυστυχώς. Πάμε λίγο στο θέμα πιο πολιτικά. Θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Τελικά ο κύριος Ανδρουλάκης, το κόμμα σας, κρατάει ίσως αποστάσεις? Όχι, δεν είμαστε εις αποστάκηδες. Απέφυγα να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη και το είπα λίγο πιο κομψά. Είναι $1 million question. Γίνεται συνέχεια τις τελευταίες 3-4 ημέρες. Όχι, δεν είμαστε εις αποστάκηδες. Ξέρετε ποιος είναι εις αποστάκηδες και δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να σας πω για ποιο λόγο. Έγινε ένα περιστατικό προχθές με τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δούκα, ο οποίος μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια, αλλά και με απόλυτο κινησμό, δυστυχώς για όλους εμάς, για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη το 2007, όπου όλοι θυμόμαστε ότι τότε είχαμε τον στρατηγό Άνεμο, για να σας το υπενθυμίσω, λοιπόν, ο οποίος κατέκαψε την Ηλία και θρηνήσαμε δεκάδες νεκρούς. Τότε λοιπόν η κυβέρνηση κατέβηκε, όπως μας είπε ο κύριος Δούκας, ο οποίος ηλίες του εν παρόδο τη συγκεκριμένη περίοδο, αυτά τα 3 χρόνια, για να εξηγούμαστε, ήταν υφυπουργός οικονομικών και ήταν αρμόδιος για τις κρατικές δαπάνες, γιατί ήταν στο γενικό λογιστήριο του κράτους. Είπε ότι κατέβηκε λοιπόν η κυβέρνηση με τις σακούλες και έδινε χρήματα σε όποιον μιλούσε ελληνικά, σε όποιον μας έλεγε καλημέρα. Έτσι ακριβώς είπε. Και οι υπόλοιποι δίπλα του, μηδενός εξαιρουμένου του απεπενθέντος υπουργού, πρώην υπουργού Γεωργίας, του κ. Λιβανού, είπε ότι γράψατε μία εποπτεία και εμείς όλοι, ό,τι και να κάνουμε, υπολοιπόμεθα αυτού του πράγματος. Λοιπόν, όλοι εμείς λοιπόν γίναμε κοινωνία αυτής της διαδικασίας. Είδατε καμία αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ? Είδατε καμία αντίδραση από την επίσημη Νέα Δημοκρατία? Και τι θέλω να πω αντίδραση? Όχι να αποπέμψει τον υπουργό. Γιατί πιστέψτε με, αν δεν από το ίδιο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα ήταν ακόμα σήμερα υπουργός ο κ. Λιβανός. Το ζήτημα λοιπόν πρέπει να αφορά την ταμπακέρα. Και ποια είναι η ταμπακέρα? Οι πολιτικές της κυβέρνησης Καραμαλή, η οποία μας οδήγησε στο μνημόνιο. Είδατε λοιπόν καμία κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει λοιπόν ένας ημένας προστασίας, ο οποίος διατρέχει όλο αυτό το φάσμα, το πολιτικό φάσμα το συγκεκριμένο, να μην πειράξουμε λοιπόν αυτή την περίοδο της διακυβέρνησης. Αλλά όλα λοιπόν τα δεινά του τόπου τα φορτώθηκε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μας οδήγησε στα μνημόνια και το οποίο από 44% έφτασε στο 4,5% και παλεύαμε να μπούμε στη Βουλή. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Εμείς εκεί που πρέπει είμαστε χρήσιμοι και είμαστε και λογικοί. Να σας θυμίσω ότι ήμασταν το μοναδικό κόμμα το οποίο ψήφισε τις αμυντικές δαπάνες. Ήμασταν το κόμμα το οποίο συντάχθηκε με τη Νέα Δημοκρατία και ψήφισε τη δαπάνη για τα Ραφάλ. Οι υπόλοιποι τι κάνανε? Αν είχαμε λοιπόν ίσες αποστάσεις, δεν θα τα κάναμε αυτά τα πράγματα. Δεν κάνουμε πολιτική με τη μεζούρα. Κάνουμε πολιτική με την λογική του να είμαστε
χρήσιμη στο κοινωνικό σύνολο και όχι άρεστη. Αυτά είναι για τους υπολείπους. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά φρόντισε με τη στάση του να εκπροσωπεί τόσο το μεσαίο χώρο και τη μεσαία τάξη. Τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν σκεπτόμενοι και τους ανθρώπους οι οποίοι πάλευαν για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Αυτό απαιτεί μια λογική, μια εγρήγορση και μια σοβαρότητα. Εκεί βρισκόμαστε. Κύριε Παπαευθυμίου, ωστόσο, όλα αυτά που ακούμε και τώρα τελευταία έχει ανάψει λίγο η συζήτηση γενικότερα, μήπως υπάρχουν εκλογές κάπου εδώ κοντά να πλησιάζουν? Τι πιστεύετε, θα ολοκληρώσει την τετραετία τελικά ή θα πάει σε εκλογές? Εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι το θέμα των εκλογών αποτελεί ο μοναδικός ο οποίος μπορεί αυτό να το αποφασίσει ή να μας το πει. Είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Ναι, φυσικά. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι ακολουθούμε. Έχει ανάψει όμως το κλίμα, ξέρετε γιατί. Γιατί υπάρχει πλέον τρίτος παίκτης. Και ένας τρίτος παίκτης ο οποίος έρχεται πολύ δυνατά και έρχεται από πολύ μακριά. Ήταν λοιπόν ένας κοιμόμενος γίγαντας όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτή τη στιγμή έρχεται λοιπόν να διαταράξει μια υφιστάμενη ισορροπία στο πολιτικό σκηνικό. Επίσης, έχουμε πλέον μια κυβέρνηση η οποία θα πρέπει να απολογηθεί για τα πεπραγμένα της. Μέχρι τώρα βλέπαμε τη Νέα Δημοκρατία να λέει τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και τι καλά που δεν είναι αυτή στην εξουσία. Και εγώ όταν το καλοκαίρι όλη η Ελλάδα, ξέρετε, είχαμε καεί και στο μάτι και είχαμε θρυνήσει 100 νεκρούς. Αυτή τη στιγμή, για να σας θυμίσω, θρυνούμε 100 νεκρούς την ημέρα από την πανδημία. Όμως γι' αυτό δεν μιλάει κανένας. Λοιπόν, πλέον και η κυβέρνηση έχει αρχίσει να απολογείται. Η κυβέρνηση έχει μια φορά η οποία εν μέρη, αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, είναι και φυσιολογική. Θα πρέπει και αυτή να απολογηθεί για τα πετραγμένα της. Δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από μια κακή διακυβέρνηση της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και να λέμε όλοι εμείς, δεν μου άρεσε ο Πλεύρης ως Υπουργός Υγείας, δεν είναι καλός, αλλά ξέρεις, αν ήταν ο Πουλάκης τι θα γινότανε. Και καθόμαστε λοιπόν και λέμε, α, εντάξει, καλός είναι και ο Πλεύρης, γιατί με τον Πουλάκη δεν τα πηγαίναμε και τόσο καλά. Δεν είναι αυτό πολιτική. Αυτό είναι συμψηφισμός. Και είναι και ένας συμβιβασμός. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε με όρους, σας είπα ξανά, προτάσεων, λογικής και λύσεων στα προβλήματα. Και όχι αν οι προηγούμενοι ήταν χειρότεροι από εμάς. Αν ήταν χειρότεροι από εμάς και εμείς είμαστε καλύτεροι, να μην τους κάνουμε παρέα. Εδώ εμείς θέλουμε πολιτική η οποία να επιλύει προβλήματα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο για τον τόπο. Έχουμε πανδημία, έχουμε οικονομική κρίση και δεν ξέρουμε και τι μας ξημερώνει με τη γείτονα χώρα. Δεν χωράει λοιπόν μικροκομματικές λειτουργίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, σαφείς και εργατικοί. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή λείπει από την κυβέρνηση. Ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Γι' αυτό το λόγο και βλέπετε ότι στις δημοσκοπίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή θέση. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Κάποιοι λένε, κυρία Παπαευθυμίου, ότι αυτά τα δημοσκοπικά δεδομένα, ότι κάποια στιγμή αυτό θα ξεφουσκώσει. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς? Πρώτα απ' όλα θα σας πω κάτι πολύ απλό. Κάνε με μάντι να σε κάνω πλούσιο. Ζητάμε να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία θα συμβούν. Εδώ βλέπουμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Όποιος είναι έξω στην κοινωνία και συναναστρέφεται με κόσμο, καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι τόσο εύκολο να ξεφουσκώσει. Βλέπετε ότι υπάρχει μια τεράστια δυσαρέσκεια όσον αφορά την κυβέρνηση. Έρχεται μπροστά μας, έχουμε ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας, το οποίο ακόμα δεν έχει ξεδιπλωθεί σε όλο το εύρος, και έχουμε και μια αντιπολίτευση η οποία έχει χάσει την αξιοπιστία. Σε αντίθεση, έχουμε ένα κίνημα αλλαγής και ένα ΠΑΣΟΚ, το οποίο ακόμα και με την Φόφη, με την Μακαρίτσα τη Ματά, είχε δείξει μια σοβαρότητα και μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Ξέρετε, η σοβαρότητα πολλές φορές δεν πουλάει εκείνη την ώρα, πουλάει ο λαϊκισμός. Όμως, αυτή τη στιγμή έρχεται αυτό το πράγμα να κεφαλαιοποιηθεί με κάποιο τρόπο. Έχουμε τη νέα ηγεσία, η οποία έχει δώσει ένα διαφορετικό στίγμα και μια διαφορετική ορμή και πνοή. Θεωρώ ότι απέχει πολύ να ξεφουσκώσει, αλλά το πιο πιθανό προς δυσαρέσκεια όλων των υπολείπων είναι να φουσκώσει ακόμα περισσότερο. Άρα μιλάμε για φούσκωμα και όχι για ξεφούσκωμα. Θέλω, μια που είστε από τα Τρίκαλα, όπως είπα και στην αρχή, το σχόλιο σας για το θόρυβο που ξεσηκώθηκε χθες σχετικά με τα όσα είπε για την Νοβάρτης ο συντοπίτης σας, ο βουλευτής, ο κύριος Σάκης Παπαδόπουλος. Ένα σύντομο σχόλιο. Πολύ σύντομο σχόλιο. Ο συντοπίτης μου και βουλευτής, ο κύριος Σάκης Παπαδόπουλος, πρώτα απ' όλα ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Κατά δεύτερον, ένας αξιόλογος άνθρωπος. Ο κύριος Παπαδόπουλος είπε το αυτονόητο, ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τις αποφάσεις στην πρώτη του δήλωση.
είπε στην πρώτη του δήλωση ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Τι πιο λογικό από αυτό? Μόνο και μόνο το γεγονός ότι αυτό ξεσήκωσε πύλα αντιδράσεων στο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει με τον τρόπο με τον οποίο οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πολιτεύονται. Να μην σας θυμίσω τις δηλώσεις περί αρμών της εξουσίας και να μην σας θυμίσω τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Ότι μία δήλωση η οποία είναι αυτονόητη, αυτό είπε ο Σάκης, το αυτονόητο. Το κοιτάτε, αύριο θα πάμε στο δικαστήριο. Και εσείς θα ακολουθείτε και εγώ θα είμαι ένοχος. Τι θα πω δηλαδή? Ότι εγώ, παιδιά, δεν μπαίνω στη φυλακή γιατί δεν αναγνωρίζω την απόφαση. Και θα πάμε στα δικαστήρια. Αλλιώς δεν έχουμε πολιτεία συντεταγμένη. Ένας πυλώνας της πολιτείας μας, ο βασικότερος, είναι η δικαιοσύνη. Αλλιώς μόνο αν μπούμε σε μια διαδικασία να την αμφισβητήσουμε όταν δεν μας συμφέρει. Δεν είναι αυτά λογικά πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι στο ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός και στον μπάσκετ Ολυμπιακός. Τι γίνονται αυτά τα πράγματα? Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Αυτό έκανε ο Σάκης. Η πρώτη του δήλωση ήταν απόλυτα σοβαρή, απόλυτα λογική. Το θέμα της ανασκευής δεν θα ήταν αντισχολιάσει. Ωραία. Κλείνοντας, κύριε Παπαευθυμίου, θέλω να κάνω μια ψιλοπαραπολιτική ερώτηση. Θα είστε εκ νέου υποψήφιος όταν θα γίνουν εκλογές, όποτε έρθουν, ή θα σας φρενάρει η υποψηφιότητα του Γιώργου Οικονόμου? Δεν υπάρχει θέμα φρεναρίσματος, γιατί αυτά τα πράγματα στην πολιτική αλλά και στη ζωή έχουν μία δυναμική εξέλιξη και μία πορεία η οποία δεν ανακόπτεται από τα δεδομένα. Όταν θα έρθει αυτή η στιγμή, εγώ θα αποφασίσω τι θα κάνω. Είναι νωρίς ακόμα. Μπροστά μας είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι ενεργός. Να συνενθυμίσω ότι σε προσωπικό επίπεδο δεν διαπραγματεύτηκα ποτέ την κομματική μου προέλευση. Δεν έφυγα ποτέ από το κόμμα. Δεν ζήτησα ποτέ τίποτε άλλο. Είμαι και θα είμαι με το ΠΑΣΟΚ. Ήμουν υποψήφιος βουλευτής σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Κατέβηκα πρώτη φορά το 2019. Εξελέγην πρώτος στο νομό Τριφάλων. Δεν βλέπω κάποιον λόγο ή κάτι να φρενάρει την όποια μου απόφαση πέραν των δικών μου προσωπικών επιλογών. Σας ξαναλέω ότι είμαι αταλάντευτα στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί κάποιος να προσφέρει. Δεν είναι το να είσαι υποψήφιος βουλευτής μονόδρομος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, πολλοί δρόμοι. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα είναι όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά και θέλουμε να λέμε ότι ανήκουμε στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να είμαστε παρόντες πάντα και όχι με προσωπική ατζέντα σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται ανασύνταξης και αναγέννησης του ΠΑΣΟΚ. Άρα αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα πείτε στον κύριο Ανδρουλάκη ότι είστε στη διάθεσή του για να κατέβετε υποψήφιος βουλευτής. Αυτό το οποίο εγώ σας είπα είναι ότι θα είμαι και θα είμαι στο ΠΑΣΟΚ από οποιοδήποτε πόστο. Ωραία. Όταν έρθει αυτή η ώρα θα δούμε και το κομμάτι της υποψηφιότητάς μου. Ωραία. Εδώ είμαστε και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.